Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλέξανδρο Σαργεωργίου, τον πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβολο της Eurolife Ασφαλιστική. Κύριε Σαργεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας να συζητήσουμε λίγο τα θέματα της ασφάλισης στην εποχή του κορονοϊού. Μας ακούτε? Καλησπέρα και όντως έχουμε πολλά θέματα. Λοιπόν, να αρχίσω λίγο την κουβέντα μας από το έχει περάσει πάνω από ένα μήνα που είμαστε στα σπίτια και δουλεύουμε από τα σπίτια. Πώς λειτουργήσατε στη Eurolife εσείς? Ξέρουμε πάνω κάτω πώς πήγε η αγορά, αλλά θέλουμε να τα ακούσουμε και από εσάς. Πείτε μας εσείς τι κάνατε και πώς δουλεύετε αυτή τη στιγμή από το Eurolife, στη Eurolife. Στη Eurolife, νομίζω όπως και σε όλους, προέχει πάνω απ' όλα η υγεία των συναδέλφων. Έτσι, νωρίς, θα έλεγα περίπου μία εβδομάδα πριν γενικευθούν τα μέτρα, αποφασίσαμε να γυρίσουμε να εργαζόμαστε από το σπίτι, κάτι το οποίο το πετύχαμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα και πρέπει να πω ότι λειτουργεί ως επιτοπλίστων ομαλά. Ευτυχώς, επίσης, δεν είχαμε κανένα κρούσμα σε εμάς, στους συναδέλφους δηλαδή και τις οικογένειές τους, και έτσι από πλευράς υγείας μέχρι στιγμής τουλάχιστον όλα καλά, όπως επίσης και από την πλευρά ότι μάθαμε πολλά πράγματα και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, ότι ουδέν κακό να μην γες καλού, άρα δουλεύοντας από το σπίτι μάθαμε να δουλεύουμε και πιο έξυπνα και σε κάποιες περιπτώσεις και πιο παραγωγικά, μαθήματα που πρέπει να κρατήσουμε. Όλοι λέμε ότι χρησιμοποιούμε τώρα την τεχνολογία πάρα πολύ σε αυτό. Πόσο έτοιμη ήταν η Eurolife σε αυτό το κομμάτι να δουλέψει και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες και των συνεργατών αλλά και των πελατών σας? Η Eurolife ήταν έτοιμη σε επίπεδο τεστ, σε επίπεδο προετοιμασίας, όπως άλλωστε επιβάλλει η σύγχρονη εποχή σε κάθε σοβαρή εταιρεία, όπως άλλωστε επιβάλλει και το RISC και το Solvency 2. Όμως, από την ώρα που πατήσεις το κουμπί μέχρι να βιώσεις την πραγματικότητα να έχεις 450 ανθρώπους να δουλεύουν από το σπίτι, έχεις αρκετά πράγματα να μάθεις και να κάνεις. Θα έλεγα ότι μας πήρε περίπου μια εβδομάδα από το να πάμε στα χαρτιά και αυτά που είχαμε δοκιμάσει σε τεστ και σε virtual καταστάσεις, στην πραγματικότητα που βιώνουμε εδώ και ένα μήνα και βάλε. Ότι και εσείς στη Eurolife παίρνετε κάποιες ενέργειες ως προς την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Θέλω ένα σχόλιο για όλες αυτές τις ενέργειες και πώς βλέπετε από αυτή τη ματιά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό ως ένας κλάδος ο οποίος είναι δίπλα στον άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση να το δείχνει έμπρακτα. Έτσι λοιπόν η Ένωση καταρχήν έκανε, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εταιρεία κάνει και τις δικές της δράσεις, έκανε μία σημαντική δράση προς το Υπουργείο Υγείας, κάνοντας μία σημαντική δωρεά για τα νοσοκομεία στις αρχές της κρίσης και νομίζω πολλές εταιρείες έχουν πάρει πρωτοβουλίες. Μιλώντας για τη δική μου εταιρεία, για τη Eurolife, κάναμε δύο δράσεις. Η μία ήταν με ένα σημαντικό ποσό προς το Υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Δεσμός, στηρίξαμε όχι τα νοσοκομεία, αλλά γυροκομεία, άσυλα, τέτοιου είδους ιδρύματα, που δυστυχώς καταλάβαμε τις τελευταίες μέρες ότι είναι πολύ ευάλωτα και μπορούν να αποτελέσουν εστίες προβλημάτων. Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Αυτή ήταν η πρώτη δράση που έκανε η Eurolife και επίσης νομίζω πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Κάναμε 3 μήνες δωρεάν ασφάλιση στο αυτοκίνητο για όλους τους ανθρώπους εκείνους που δουλεύουν για μας στο ΕΣΥ. Είναι περίπου 70.000 άνθρωποι από αυτούς που οδηγούν τα νοσοκομιακά αυτοκίνητα μέχρι τους γιατρούς που αγωνίζονται και αυτοί στην πρώτη γραμμή, για να δείξουμε έμπρακτα έτσι την ευγνωμοσύνη μας αυτούς. Τώρα, πριν ξεκινήσει όλο αυτό το πρόβλημα με τον κορονοϊό, η αγορά είχε αρχίσει να παίρνει λίγο τα πάνω της και να βελτιώνεται από θέμα ανάπτυξης, να το πω έτσι. Τι έγινε τώρα με τον κορονοϊό? Μας τα χάλασε, μας σταμάτησε? Τι βλέπετε να γίνεται? Κοιτάξτε, πρόκειται για μια καταστροφή από την οποία ελπίζω να συνέλθουμε γρήγορα.
αλλά πρώτα απ' όλα χάθηκαν και χάνονται πολλές ανθρώπινες ζωές. Είναι μια παγκόσμια καταστροφή. Ευτυχώς η χώρα μας έχει πάει πάρα πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι. Απλώς όσο δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο, φάρμακο, τεστ, πρέπει να θυμόμαστε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσέχουμε. Τώρα, σε επίπεδο αγοράς, η αγορά την περσινή χρονιά είχε κλείσει επάνω 9%, όπως και η χώρα ήταν σε μια πορεία ανάκαμψης, είναι ξεκάθαρο ότι από το Μάρτιο η πορεία αυτή έχει ανακοπεί τουλάχιστον σε επίπεδο νέων εργασιών. Σημεριζόμαστε την αγωνία των συμπολιτών μας και τις δυσκολίες που όλοι άλλωστε αντιμετωπίζουμε, όμως είναι πολύ βασικό να μην γυρίσουμε πίσω. Είναι πολύ βασικό να βρούμε μία ισορροπία. Και αν μου επιτρέπετε, φτάνοντας την οικονομία, γιατί προέχει η υγεία, αλλά μετά την υγεία πρέπει να διαφυλάξουμε και τον τρόπο και την ποιότητα ζωής μας, και η ποιότητα ζωής μας ακουμπάει στο τέλος την οικονομία. Μπορεί κανείς ίσως να το δει αυτό σαν μία αναζήτηση ισορροπίας. Μια αναζήτηση ισορροπίας όπου από τη μια πλευρά έχω μια πολύ μεγάλη ύφεση. Τα αισιόδοξα σενάρια για την Ελλάδα μιλάνε για ύφεση της τάξης μείον 5-6%. Τα πιο ακραία μιλάνε για 10%, 9-10%. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα συμβεί και βεβαίως αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε ένα σοκ στη ζήτηση, όπως λένε οι οικονομολόγοι, που οδηγεί σε αυτή την ύφεση. Απ' την άλλη έχουμε πραγματικά πρωτόγνωρη ενίσχυση των οικονομικών δημοσιονομικά αλλά και νομισματικά, πάλι σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία έχει σαν σκοπό να εξορροπήσει το σοκ στη ζήτηση. Στη μέση αυτής της διελκυνστίνδας, υπάρχει ο κορονοϊός, ο οποίος είναι ακόμα ένα ερωτηματικό χωρίς λύση. Δεν ξέρουμε αν θα επανέλθει το Σεπτέμβριο. Ένα πρόβλημα σε εξέλιξη. Ακριβώς. Άρα αυτό το ερωτηματικό, το οποίο αγγίζει τη ζωή μας, οικονομικά κάνει την εξίσωση αυτή τη στιγμή δυσεπίλητη. Και εδώ έρχομαι στην ασφαλιστική αγορά. Η ασφαλιστική αγορά μπορεί να παίξει και παίζει ρόλο σημαντικό και από τις δύο μεριές αυτής της εξίσωσης. Δηλαδή και να βοηθήσει την οικονομία να επανέλθει προσφέροντας τη δουλειά, κάνοντας τη δουλειά μας, δηλαδή τις καλύψεις, και θα έρθω σε αυτό σε ένα λεπτό, που προσφέρουμε. Και από την άλλη πλευρά, ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε οι μεγαλύτεροι θεσμικοί επενδυτές, οι μεγαλύτεροι επενδυτές στη χώρα, και δυστυχώς ακόμη δεν είναι ιδιαίτερα, δεν το έχει εκμεταλλευτεί η πολιτεία αυτό, να το πω έτσι, γιατί και εκεί μπορούμε να παίξουμε ένα μεγάλο ρόλο στην ανάκαμψη που όλοι προσδοκούμε. Έχετε και την ευκαιρία να τους το θυμίσετε την Πέμπτη με ένα web conference που ετοιμάζεται με την Ένωση, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι? Είναι έτσι. Ξέρετε, στην Ένωση έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά από τους ανθρώπους της Ένωσης και από όλους τους συναδέλφους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και εμείς έχουμε περάσει δύσκολα. Δύσκολα γιατί το σοκ δεν μας αγγίζει μόνο σε επίπεδο ζήτησης, αλλά το σοκ αγγίζει και τους ισολογισμούς μας. Η μεταβλητότητα των χαρτοφυλακίων και των στοιχείων ενεργητικού αλλά και παθητικού στις εταιρείες ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Έτσι η Ένωση και το Insurance Europe, που είναι η Ένωση των Ενώσεων, δούλεψε πολύ και δουλεύει πολύ στο lobbying που είναι απαραίτητο να γίνει, έτσι ώστε το Solvency 2, που είναι ένα σωστό σύστημα, αλλά είναι ίσως και το αυστηρότερο και πιο απαιτητικό σύστημα στον κόσμο, να προσαρμοστεί και να λάβει υπόψη τις καταστάσεις. Και έχει σε ένα βαθμό υπάρξει κατανόηση και από πλευρά σε ΕΙΟΠΑ. Σε άλλα επίπεδα όμως χρειάζεται να ξαναδούν σημεία του Solvency 2, τα οποία είναι υπερβολικά κατά την άποψή μου και τα οποία αν δεν τα δουν τώρα, πότε θα τα δουν? Βιώνουμε
το σοκ. Ξέρετε, με το solvency κάνουμε stress test 1 στα 100, 1 στα 200 χρόνια γεγονότα. Αυτό βιώνουμε τώρα. Και πρέπει να πω ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά, όπως και με την ελληνική κρίση, στέκεται στο ύψος των περιστάσεων μέσα από ένα πολύ σοβαρό και αυστηρό σύστημα και μια πολύ σοβαρή και αυστηρή εποπτεία. Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δουλειά μας. Τώρα πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη σας διακόπτω, το εξής. Αυτό που λέτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις εταιρείες, όλη αυτή η χρηματοοικονομική κατάρρευση που βλέπουμε σε διάφορους κλάδους, είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει και κάποιος λόγος για τον οποίο πρέπει να φοβούνται? Αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλοί κόσμοι το έχει απορία. Δεν μπορώ να πάρω τη θέση του επόπτη. Μπορώ να πω μόνο ότι προσωπικά, αν κοίταζα την ασφαλιστική αγορά απ' έξω, μία αγορά σαν τη δική μας, η οποία εδώ και από το 2016 υπάγεται και έχει προσαρμοστεί εν μέσω ελληνικής κρίσης στο Solvency 2 και πληρεί αυτά τα κριτήρια, δεν μπορώ παρά να νιώθω πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι να μην υπήρχε αυτό. Προφανώς και η αγορά, όπως όλες οι αγορές, δοκιμάζεται. Όμως είναι στη θέση της με ένα πολύ σοβαρό σύστημα που προστατεύει τελικά τον καταναλωτή. Τώρα... αυτό που ήθελα να πω όμως, αν μου επιτρέπετε, στην αρχή λοιπόν της κρίσης, η μία δουλειά και ένα από τα βασικά πράγματα που έκανε και κάνει η Ένωση είναι η επαφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε πώς το σύστημα είναι στη θέση του και τι προσαρμογές πρέπει να γίνουν και όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το θέμα του solvency. Όπου επαναλαμβάνω, έχουμε ευρωπαϊκό διαβατήριο όπως κάθε άλλη εταιρεία που λειτουργεί στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, έγινε πολλή συζήτηση στην αρχή της κρίσης για το τι καλύπτουμε και αν καλύπτουμε. Και παραπέμπω στο site της Ένωσης, νομίζω έχει βγει και μία ανακοίνωση, γιατί ακούστηκαν πολλά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι εκεί, καλύπτουν την πανδημία. Δεν μπορώ να μιλήσω, αντιλαμβάνεστε, μιλάω γενικά, δεν μπορώ να μιλήσω για κάθε μία εταιρεία, αλλά εν γέννη θα πω ότι καλύπτουν την πανδημία. Μάλιστα, παρατηρήθηκαν φαινόμενα εταιρεών που την εξαιρούσαν και άλλαξαν τον όρο και την καλύπτουν. Βεβαίως, στο επίπεδο των νοσοκομείων, ο τρόπος που χειρίζεται η Ελλάδα την πανδημία για λόγους γενικής ασφάλειας περνάει μέσα από το δημόσιο σύστημα, άρα δεν θα έλεγα ότι μας έχει αγγίξει ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, εάν αυτό επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα, οι καλύψεις υπάρχουν και ας μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει μόνο η πανδημία, υπάρχει ανάγκη νοσοκομιακών καλύψεων γενικότερα, καλύπτεται η απώλεια ζωής και καλύπτονται και πολλά άλλα που αφορούν και τον επιχειρηματικό κόσμο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κάποιος είναι ασφαλισμένος για τον κίνδυνο αυτό. Σωστά. Διότι έχω ακούσει και άλλα πρωτότυπα να λέγονται και αν θέλετε λαϊκίστικα, του τύπου ότι ναι, αν το σπίτι μου καίγεται, έρχομαι να πάρω ασφάλεια γιατί δεν έχει καεί όλο πριν καεί και το υπόλοιπο. Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Καταλύεται η έννοια της ασφάλισης. Ούτε εδώ, ούτε σε κανέναν άλλο χώρο του κόσμου. Και το τελευταίο, πάλι μιλώντας γενικώς ως αγορά, νομίζω ότι έχουμε δείξει κατανόηση και στους όρους πληρωμής και στην ίσπραξη ασφαλίστρων με επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες. Πολλές εταιρείες έχουν προσαρμόσει ασφάλιστρα στο τομέα του αυτοκινήτου, όπου προσωπικά ανησυχώ, διότι ναι μεν μπορεί η κίνηση να έπεσε δραματικά τον τελευταίο μήνα, κανείς όμως δεν μιλάει για την ένταση των κινδύνων, το severity, και δεν ξέρουμε ειλικρινά ακόμη το αποτέλεσμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί έχει γίνει αρκετή κουβέντα. Κανείς θα λέγει έχει γίνει και λίγο κάποια γκρίνια μεταξύ εταιριών, μαθαίνω, για διάφορες προσφορές που έχουν αρχίσει, και είχε βγει και μια περίεργη κατάσταση το γιατί δεν κάνει κάτι η ελληνική αγορά να βοηθήσει, όπως για παράδειγμα έγινε στην Αμερική με αμερικάνικες ασφαλιστικές εταιρείες. Και ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό, μιας και το λέτε. Καταρχήν είναι πολύ διαφορετική η Αμερική από την Ελλάδα. Δεύτερο,
πολλές εταιρείες έκαναν, αλλά η κάθε εταιρεία έχει την πολιτική της. Είναι επίσης παρακινδυνευμένο, επιμένω, να αλλάξει τα ασφάλιστρα επειδή υπάρχει λιγότερη κίνηση σε ένα μήνα, για ένα μήνα, ενάμιση μήνα. Κανείς δεν ξέρει την ερχόμενη Δευτέρα, όταν θα επιστρέψουν αρκετοί στις δουλειές τους, τι ακριβώς θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει με το severity των κινδύνων. Άρα νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει λίγο μεγαλώσει περισσότερο από ό,τι πρέπει. Παρόλα αυτά, συνολικά, κανείς αν το δει ως αγορά, έχουν γίνει και εκπτώσεις και προσαρμογές στους όρους. Μάλιστα. Πώς εκτιμάτε να... Πότε μάλλον εκτιμάτε να κάμψουμε από όλη αυτή την ταλαιπωρία που έχουμε μπει όλοι? Είναι ο αστράθμητος παράγοντας του ιού, που σίγουρα, από όσο βλέπω και διαβάζω, σίγουρα όχι μόνο εγώ δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι κανείς πραγματικά δεν ξέρει. Αυτό που έχει σημασία είναι, βγαίνοντας από αυτό ή και κατά τη διάρκεια, και αυτός είναι ο στόχος της συζήτησης που θα έχουμε την ερχόμενη Πέμπτη και με τον Υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη και με τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά και με τον Γιάννη Χατσιδοσίου του Επιμελητηρίου και τον Δημήτρη τον Γαβαλάκη της ΕΑΔΕ. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τώρα είμαστε εδώ ως ασφαλιστές για να δούμε την επόμενη μέρα και να βεβαιωθούμε ότι μαζί με την κυβέρνηση, σε κάποια πράγματα που μπορεί και να απαιτείται συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το θέμα της διακοπής εργασιών είναι ένα παγκόσμιο θέμα που απασχολεί την ασφαλιστική αγορά. Η αγορά έχει στεγνώσει για αυτή την πανδημία, διότι εκ των υστέρων είναι προφανές ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να ασφαλιστεί ιδιωτικά. Απλά δεν υπάρχουν τα κεφάλαια στις αγορές. Αλλά μπορούμε τώρα να χαράξουμε την πορεία για την επόμενη μέρα, από την μία πλευρά. Και από την άλλη πλευρά, όπου μπορούμε να διευκολύνουμε τον καταναλωτή, είτε ένας μικρός επιχειρηματίας, είτε είναι ο καταναλωτής, μπορούμε να συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις, αν και η αγορά είναι αρκετά αποδοτική και ήδη βρίσκει μόνη της τις λύσεις. Τέλος, σαν επενδυτές, το είπα και στη Γενική Συνέλευση το Φεβρουάριο, το επαναλαμβάνω και τώρα, έχουμε 14 δις. Κάποια, είμαστε ο μεγαλύτερος επενδυτής της χώρας, κάποια από αυτά μπορούν να στραφούν στο να δώσουν δύναμη, να δώσουν έναυσμα στην ανάπτυξη που περιμένουμε μετά από αυτήν εδώ την ιστορία. Χρειάζεται όμως συνεργασία με την πολιτεία. Εάν η πολιτεία δεν αντιλαμβάνεται τη δύναμη που έχουν οι ασφαλιστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κάτι σε περιβάλλον Solvency 2. Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχαριστήσω για την όμορφη κουβέντα που είχαμε, θέλω να μου δώσετε ένα αισιόδοξο μήνυμα που όλοι έχουμε ανάγκη αυτές τις μέρες. Το αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι έχουμε περάσει πάρα πολλά και είναι σίγουρο ότι και από αυτό θα βγούμε και θα βγούμε δυνατότεροι. Πρέπει όμως να βγούμε και σοφότεροι, όχι μόνο δυνατότεροι, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε όλοι, γι' αυτό γίνονται συζητήσεις από πάρα πολύ κόσμο, για να μπορέσει να βρει πιο έξυπνες λύσεις για την επόμενη μέρα. Γιατί κοιτάξτε, η επόμενη μέρα θα μας βρει με χαμηλότερους αριθμούς, δεν μιλάω για τις ασφάλειες, μιλώ γενικότερα, άρα τα κόστη, ο κόσμος θα είναι πιο προσεκτικός με τα κόστη του και γι' αυτό πρέπει να βρούμε μέσα από αυτή τη δύσκολη ιστορία, να βρούμε κέρδη στην παραγωγικότητα, να δουλεύουμε πιο έξυπνα, και είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για την επόμενη μέρα και για την αγορά. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστώ εγώ.